εκεί θα κολλήσουμε στο Ζάπιο, διότι έχουμε στείλει τον Πάνο Παπαδόπουλο στο Ζάπιο. Έχουμε έκθεση μελιού, παιδιά. Μέλια, ναι. Πάνο, καλημέρα. Καλημέρα. Το ευλογία, ευλογία. Αυτό είναι. Πω, όταν πέφτει αυτό το μέλι, έτσι με τρελαίνει. Δεν θέλετε να βάλετε το χεράκι όλο μέσα, έτσι. Ένα pancake ήθελα από κάτω. Ένα pancake να έχω από κάτω. Και συμμετέχουν τόσοι παραγωγοί που ξέρει ότι θα βρει και τέλειο μέλι. Παιδιά, είμαστε εδώ στην πέμπτη γιορτή μελιού στο Ζάπιο. Ναι. Τέλειο. Ο Πάνο τελειώνει. Ο κύριο γιατί φοράει τη στολή, καλέ, αφού δεν έχει μελίσει εκεί. Είναι για να κάνει. Καλέ, και εγώ τη φοράω, δεν με βλέπετε. Είσαι ήδη ένα μελισούλα μελισάκι. Πήγε άλλο λουλουδάκι. Είσαι μια οπτασία. Θέλουμε να το κρατήσουμε αυτό το πλάνο. Να το κάνουμε. Πώ το λένε, να το παγώσουμε. Και κάθε φορά να παίζουμε αυτό. Είναι ο άνθρωπο, είναι επαγγελματία. Στο μυστικιστικό κόσμο τη. Ακούτε εδώ πέρα, έχω μαζί μου την υπεύθυνη τη έκθεση. Ναι, ακούμε. Καλημέρα. Η επίσκεψή σας εδώ, καλημέρα καταρχήν, καλημέρα. Η επίσκεψή σας εδώ είναι και μία μοίηση στο μυστικιστικό κόσμο των μελισσών. Τα μέλια είναι διαφόρων ειδών από το σπάνιο της ερίκης που είναι αυτό που μας χαρίζουν οι μέλισσες από το φαρμακείο της φύσης μέχρι όλα τα pop από όλη την Ελλάδα και τα περισσότερα είναι βραβευμένα. Έχουμε λοιπόν εδώ και μία επίδειξη που σας κάνουμε πώς οι μελισσούλες ναρκώνονται κατά κάποιο τρόπο, ναι. Πώς είναι οι κυρίθρες, πώς είναι οι μέλισσες. Αυτό που θέλω να πω όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι το μέλι έχει 200 ιχνοστοιχεία. Είναι πολύ πολύ σημαντικό για την υγεία μας, ειδικά τώρα στην εποχή του COVID, είναι αντιφλεγμονώδες. Και βέβαια ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Μέχρι πότε είναι ανοιχτή η έκθεση? Τώρα, εάν... Η έκθεση είναι ανοιχτή καθημερινά μέχρι την Κυριακή. Τέλεια. Από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Και το κυριότερο, μπορείτε να αγοράσετε από εδώ όσοι επισκεφθούν την έκθεση. Μπορούν να αγοράσουν μέλια απευθείας από τον παραγωγό σε Τέλεια. Πολύ χαμηλές τιμές. Το πιο καλό μέλι θεωρείται το θυμαρίσιο. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Το θυμαρίσιο είναι το πίνακα. Εξαρτάται ποιο μέλι αρέσει στον καθένα. Πάντως αυτό που είναι το ερίκης και για ποια χρήση το θέλει. Μάλιστα. Το μέλι ερίκης είναι αυτό που είναι πολύτιμο θα έλεγα. Αλλά βέβαια και όλα τα μέλια είναι εξίσου δυναμωτικά και θρεπτικά. Επίσης εδώ θα βρείτε και για τα παιδιά, έχουμε κάνει μια ολόκληρη μελέτη για τα παιδιά προκειμένου να συνηθίσουν να τρώνε μέλι. Βέβαια. Για να αντικαταστήσουμε τις σοκολάτες και όλα τα σχετικά. Ή ό,τι γλυκαντικό κυκλοφορεί, μέλι με πάστα. Θα έρθω εγώ ακριβώς, να σας με σίγουρα, πάστα ξηρών καρπών. Θα έρθω εγώ σας ευχαριστούμε να σας πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε να έρθετε, μεγάλη επιτυχία η έκθεση. Ο κόσμος να έρθει από κοντά, να γνωρίσει και τους παραγωγούς, να διαλέξει το μέλι της αρεσκίας του. Το μέλι είναι πηγή ζωής, να πούμε, και πρέπει να το προτιμάμε. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Και εσένα πάνω μου που ήσουν εκεί.